Πάμε τώρα να σας πάρω από το χέρι και να πάμε στην Αυστραλία να μάθουμε τα νέα μιας ελληνικής οικογένειας, βασικά ενός Έλληνα. Και μέσα από το δικό του success story, ο George Μπατσινίλας, ο Γιώργος Μπατσινίλας, με καταγωγή από τα Κύθυρα, βρίσκεται, διαμένει και εργάζεται αρκετά χρόνια τώρα στο Queensland και συγκεκριμένα στο Brisbane. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, πάντως θέλω να σου πω αρχικά ξεκινώντας, Γιώργο, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουμε μια αντίθεση στην ώρα και σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πολλά... Εδώ τώρα είναι 10 και 4 το βράδυ. Το βράδυ. Α, οπότε είναι αρκετά καλή ώρα τουλάχιστον για να συνομιλήσουμε. Δεν είναι βάρβαρη. Θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε γνωρίζω, διότι διαδικτυακά και μέσω του Φιτάζ, της σελίδας αλλά και των online προγραμμάτων γυμναστικής είχαμε επικοινωνία, επαφή, όπως και με πολύ ακόμα κόσμο. Τα λέμε και... η δυσόμαση. Λοιπόν, έτσι είναι. Πάμε να γνωρίσουμε. Ο Γιώργος είναι personal trainer και ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου του Φιτάζ, όπως επίσης και ένας Έλληνας μεταξύ όλων αυτών που έχει δραστηριοποιηθεί σε ένα πολύ μακρινό σημείο του πλανήτη. Πόσα χρόνια τώρα στην Αυστραλία, Γιώργο? Συγγνώμη, δεν το άκουσα αυτό. Πόσα χρόνια ζεις στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία γεννήθηκα. Πηγαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο πίσω στην Ελλάδα και κάνουμε το καλοκαίρι εκεί. Mm-hmm. Για κανένα μήνα, ένα μισή μήνα. Αλλά όλη τη ζωή μου γενικά εδώ την έχω περάσει. Μιλάς άριστα ελληνικά, οπότε καταλαβαίνω ότι ήταν βασικό αυτό η γλώσσα. Ναι, ναι, πάντα βασικό. Και να το μάθω και στη κόρη μου είναι βασικό. Για μένα δεν είναι μόνο την ελληνική κουλτούρα, δηλαδή είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας, οικογενειακά. Η παράδοση. Δεν άκουσα, sorry. Η παράδοση μας, η ελληνική. Ναι, ακριβώς, ναι. Μετάφερε μας λίγο το κλίμα, ποια εικόνα επικρατεί στην περιοχή σας και γενικά στην Αυστραλία. Σε τι level είστε στα μέτρα? Κοίτα, τώρα από την Παρασκευή έχουν ανοίξει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να πάμε στα εστιατόρια, στις καφετέριες, αλλά μόνο με 10 άτομα. Και αν δεν είσαι 1,5 μέτρο από τον άλλον, αν είσαστε σε άλλο σπίτι και μένετε ξεχωριστά, δεν μπορείτε να μπείτε. Τα γυμναστήρια είναι ακόμα κλειστά. Θα ανοίξουν 12 Ιουνίου και πάλι με μόνο 20 άτομα. Θα ανοίξουν το Ιούλιο, τώρα μιλάμε για το Ιούλιο, στο stage 2, stage 3, με 100 άτομα. Σε πιστεύω κατά το 10 Ιουλίου θα πάνε όλα τα πράγματα πίσω, σχεδόν όπως ήταν πριν. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το online κομμάτι, από το σπίτι τους όσοι έμεναν, αναφορικά με τη γυμναστική, με το fitness, σημειώθηκαν... Ναι. Θα λέγαμε αγορές με εξοπλισμό, δηλαδή ο κόσμος στράφηκε στη γυμναστική στο σπίτι. Ναι, είδαμε ένα μεγάλο boom. Δηλαδή μόλις μας είπαν τέλος τα γυμναστήρια, το online, το κομμάτι με τα προγράμματα και το εξοπλισμό πήγε full. Δηλαδή δεν μπορώ, ήταν σχεδόν σε δευτερόλεπτα, δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε, η αλήθεια ήταν. Σημαντικό αυτό, γιατί τουλάχιστον είναι μια καλή συνήθεια, το FZIN γενικά. Ελπίζω να έγινε το ίδιο και για την διατροφή. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Ναι. Ναι, κοίτα, νομίζω πως πήγαν τα πράγματα καλά με σχέση γυμναστική και γι' αυτό δεν είμαστε, τώρα μιλάω για την Αυστραλία, δεν είχε κατεβεί η ψυχολογία. Τόσο πολύ. Βγαίναμε έξω στους δρόμους, βλέπαμε πολλά άτομα να περπατάνε εκεί που δεν περπατάγανε πριν. Σε πιστεύω πως ο κόσμος εδώ τα πήγανε καλά. Το να μένεις στο σπίτι όμως και να έχεις τη μικρή Ζάνη, φαντάζομαι ότι είναι μια ευχάριστη διαδικασία και τώρα μοιραζόμαστε δικές σας στιγμές να σας ζήσει. Είναι γλυκύτατη και είναι και μια κούκλα. Όμως, από ό,τι είδα, σε βοηθούσε και με τις ασκήσεις, με τα οικογενειακά βάρη, με push-up challenge στους ώμους σου. Ναι, body weight, ναι. Πόσο σημαντικό είναι? Δεν άκουσα. Πόσο σημαντικό είναι στο σπίτι να μένεις με την οικογένεια και να μοιράζεσαι τέτοιες όμορφες στιγμές? Ναι, όντως.
Τώρα, εκεί που δούλευα, πες 10-12 ώρες την ημέρα και ήμουνα μακριά, τώρα είμαι κάθε μέρα μαζί της. Πολύ σημαντικό για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Και μας άνοιξε τα μάτια σε καινούργιες εμπειρίες κιόλας. Έτσι είναι, είναι σημαντικό. Και είστε νέοι γονείς, οπότε απολαμβάνετε το μικρούλι σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Τις μοιράζεστε τις εικόνες και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που σας ακολουθεί και στα social media. Θέλω να ρωτήσω, να μάθουμε κάποια πράγματα για το πόσο άλλαξε η δική σας καθημερινότητα και εσένα και τη συζύγου σου. Για μας, εντάξει, ξύπναγα το πρωί, πήγαινα στο γυμναστήριο και δούλευα στο γυμναστήριο κιόλας. Τώρα αυτό άλλαξε, ξυπνάγαμε το πρωί, κάναμε τη γυμναστική μας στο σπίτι, πηγαίναμε για περπάτημα μαζί με τη μικρή. Μετά δουλεύαμε από το σπίτι, δηλαδή είχαμε τους υπολογιστές. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί και εγώ και η γυναίκα μου μπορούμε να δουλεύουμε στο online. Και μπορούσαμε να δουλεύουμε από εδώ και δεν αλλάξανε τα πράγματα για μας τόσο πολύ. Ήταν σημαντικό και νομίζω για πολύ ακόμα κόσμο. Στην Αυστραλία είναι αρκετά πιο εύκολα με την τεχνολογία τα πράγματα. Στην Ελλάδα ζοριστήκαμε λίγο, αλλά καλά φαίνεται να τα πήγαμε. Ναι, πολύ, με αυτά που έχω δει, πολύ καλά τα πήγατε και πιστεύω θα είναι πολύ καλά για το μέλλον κιόλας. Σημαντικό. Κρατάμε μικρό καλάθι, όμως βλέπω αρκετές ομοιότητες μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας αναφορικά με το πώς συγκράτησαν τον αριθμό των κρουσμάτων και της κατάστασης. Ναι, ναι. Κολλάει λίγο η σύνδεση, το καταλαβαίνουμε αυτό, το αντιλαμβανόμαστε. Όταν η τεχνολογία δεν μας βοηθάει πάρα πολύ, εμείς χαμογελάμε. Όπως και να έχει, να γνωρίσουμε λίγο και εσένα. Το Φυτάζ, τι ακριβώς είναι για τον κόσμο που δεν γνωρίζει? Δεν πουλάμε. Αλλάζουμε την οτροπία της γυμναστικής. Δηλαδή, έχουμε 18 λεπτά γυμναστική. Πουλάμε και όργανα, έχουμε μπει και σε ρούχα τώρα και έχουμε ένα app, application στο Apple. Αλλά το βασικό είναι τα προγράμματα. Μέσα σε λίγο χρόνο δίνεται τη δυνατότητα σε ανθρώπους να αλλάξουν το σώμα τους και τη ζωή τους. Σωστά? Ναι, πιστεύω τους δίνουμε μια νοοτροπία που δεν είναι τόσο δύσκολο να γυμναστείς και όταν βλέπεις και αλλαγή πηγαίνουν τα πράγματα πιο καλύτερα. Πόσο βοηθάει στην ψυχολογία, πόσο πιο ευτυχισμένοι νιώθουμε όταν βλέπουμε το σώμα μας να αλλάζει? Ναι, εδώ το λένε, στα λεπτά το λένε healthy body, healthy mind. Δηλαδή αν είναι το σώμα σου σε καλή κατάσταση, το μυαλό σου δουλεύει καλά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό ξεκινάει από ό,τι βλέπω και από τα παιδιά και είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία γυμναστική, ε? Καθόλου, καθόλου. Έχω τη γιαγιά μου που πάλι καλά που την φέραμε από την Ελλάδα και ήταν μαζί μας σε όλα αυτά. Αυτή είναι 84 χρονών και γυμνόταν κάθε μέρα. 15 λεπτά περπάτημα και 15 λεπτά γυμναστική ασκήσεις. Καθιστά και τέτοια, κάμψεις. Και η γιαγιά Φυτάζ, λοιπόν. Πείτε. Ναι, Φυτάζ γιαγιά, ακριβώς. Στην Ελλάδα μου είπες ότι έρχεστε σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αλλά βλέπουμε ότι έχετε και εκεί επιλέξει τα κύθυρα για το γάμο σας, για να παντρευτείτε με τους στενούς συγγενείς. Ναι, πέρυσι το Ιούλιο. Ήταν καταπληκτικά. Πολύ ωραία ήταν. Ένα ήσυχο μέρος. Σωστά, δεν έχω πάει στα κύθυρα, αλλά οι εικόνες μαγεύουν. Συγγνώμη πάλι, δεν το άκουσα αυτό. Στα κύθυρα δεν έχω ταξιδέψει, αλλά οι εικόνες μαγεύουν. Είναι ένα όμορφο μέρος, σωστά? Ναι, πανέμορφα. Πανέμορφα, πολύ ωραία. Και δεν είναι και μακριά από την Κρήτη. Νομίζω 2-3 ώρες με το καράβι. Να το. Ορίστε μια ωραία πρόταση ώστε να αλλάξουν όλα αυτά. Για πες μας λίγο στο Brisbane. Καταρχήν βλέπω, είναι μια μεγάλη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη. Τρίτη μεγαλύτερη πόλη, ναι. Και στο χάρτη που βρίσκεται, προσανατόλισε μας, ανατολικά? Ανατολικά, ναι. Δηλαδή είναι περίπου 2.000 χιλιόμετρα βόρεια από το Σίδνη. Άμα ξέρετε το Σίδνη και πάλι πιο βόρεια από τη Μελβούνη.
σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες, είναι αρκετή το ελληνικό στοιχείο? Ναι, νομίζω ότι τελευταία φορά που είδα, η Μελβούνη είχε 1 εκατομμύριο και το Brisbane πιστεύω έχει γύρω στις 100.000, αλλά για μας είμαστε μια κλειστή κοινωνία, so, μας νιώθουμε πως έχουμε Έλληνες παντού. Ναι, αυτό είναι, και είναι και όμορφο να περπατάς στον δρόμο και να ακούσεις ελληνικά, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις, λες, δικός μας είναι εδώ, πού βρέθηκες? Θέλω, μιας και είμαστε εκείνη το αντικείμενό σου, να δώσουμε κάποιες συμβουλές και στον κόσμο που παρακολουθεί, εδώ, στους Έλληνες. Αν δεν έχουν γυμναστεί, τι θα μπορούσαν να κάνουν, μιας και καλοκαιριάζει, να δουν λίγο αλλαγή στο σώμα τους? Ποια είναι τα βασικά? Τα βασικά για μένα είναι το περπάτημα. Το περπάτημα και το τρέξιμο. Άμα έχετε και λίγο χρόνο να κάνετε και body weight ασκήσεις, δηλαδή κάμψεις, καθιστά, κοιλιακούς, όλα αυτά. Και δεν χρειάζεται και τόσο πολύ ώρα. Να το βάλετε στο μυαλό σας πως είναι μόνο, πες, 18 λεπτά, 20 λεπτά το πολύ. 10 λεπτά λίγο αρόβια και 10 λεπτά τα body weight ασκήσεις. Εκεί στην Αυστραλία ακούτε αυτό το «δεν έχω χρόνο» ή «έχω κουραστεί» ή «βαριέμαι»? Κάποιες δικαιολογίες που συνηθίζουμε να λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι, στην Αυστραλία είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, θυμάμαι, πες, το 2010, πριν να μπει όλο η γυμναστική στην Ελλάδα τόσο πολύ, τους έλεγα πως ξεκινάω στις 4.30 και δουλεύω, πιάνω δουλειά στις 5. Μου λέγανε, ποιος πάει στο γυμναστήριο στις 5? Εδώ το γυμναστήριο, βασικά το δικό μας, είναι τίγκα. Δηλαδή είναι full από τις 5 μέχρι τις 7.30 και μετά πάει λίγο κάτω και πάλι σηκώνεται στις 5. Όλοι σχεδόν, πες το 1/3, θα έχει συμβόλιο σε γυμναστήριο εδώ. Που σημαίνει ότι το έχουν στο πρόγραμμά τους, στη ρουτίνα τους, σαν βασικό στοιχείο για να ξεκινήσουν τη μέρα, γιατί φαντάζομαι ότι μετά πάνε και στη δουλειά τους οι περισσότεροι, έτσι? Ναι, ακριβώς, ναι. Μπράβο. Καλές συνήθειες. Σίγουρα χτίζουμε ένα ωραίο σώμα, αλλά κυρίως χτίζουμε ένα εσωτερικό κόσμο, την υγεία μας. Και αυτό το είδαμε το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό, ότι κλονίστηκε, γιατί δεν είναι δεδομένο. Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ανησυχήσατε, φοβηθήκατε? Συγγνώμη, δεν το άκουσα αυτό. Φοβηθήκατε, ανησυχήσατε, όπως ο περισσότερος κόσμος, ακούγοντας τα νέα όλα αυτά και τις αλλαγές να έρχονται? Αν ανησυχήσαμε, ναι, με το κορονοϊό. Ναι. Κοίτα, στην αρχή πιστεύω όλος ο κόσμος αγχώθηκε λίγο, αλλά περάσανε 2-3 εβδομάδες και είδαμε να καλυτερεύουν τα πράγματα και πιστεύω με την ψυχολογία που μπήκαμε μέσα και όλος ο κόσμος που ήθελε να κουνηθεί και να φτιαχτεί, να είναι ψυχολογικά καλά, τώρα σχεδόν όπως μπήκαμε έχουμε βγει. Σημαντικό αυτό. Και ελπίζω τις επόμενες μέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τουλάχιστον να δούμε την κατάσταση αυτή να σταματάει, να είναι παρελθόν. Πιστεύεις ότι το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο και στην Αυστραλία? Πολλά γυμναστήρια, για παράδειγμα, στον κλάδο σου. Εδώ βλέπουμε ότι διασαλεύονται. Αλλάζει το σκηνικό. Πιστεύεις ότι θα είναι άμεσα τα αποτελέσματα? Ναι, σε κανένα μήνα πιστεύω πως εκεί θα δούμε τη διαφορά. Στην Αυστραλία μας δώσανε 2 πακέτα. Το ένα ήταν, άμα το λες έτσι, το ένα ήταν job seeker, για αυτούς που ψάχνουν δουλειά και δεν έχουν δουλειά, παίρνουν 500 την εβδομάδα, που σε ευρώ θα είναι γύρω στα 300. Και αυτοί που είχαν δουλειά και δεν μπορούσε η εταιρεία να τους κρατήσει, δώσανε 750 στην εταιρεία, που θα είναι γύρω στα 400 ευρώ στην εταιρεία να τους κρατήσει. So, αυτό μας έσωσε λίγο, αλλά ακόμα έχουν πέσει πολύ. Δηλαδή τώρα είμαστε όλοι εντάξει, αλλά σε κανένα 2 μήνες πιστεύω πως αλλάξουν τα πράγματα. Λένε που τα σπίτια θα πέσουν 20%. Και επίσης πολλές επιχειρήσεις
θα κλείσουν. Yeah. Δεν θα τα αντέξουν. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ υγεία για σένα και την όμορφη οικογένειά σου. Χάρηκα που έστω και με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία μας επέτρεψε να τα πούμε και να γνωριστούμε. Μέσα από την καρδιά μου ευχές, καλή συνέχεια και να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά, Τζόρτζ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.